Νέο κύμα προσφύγων έφτασε λοιπόν σήμερα στη Νέα Καβάλα στο Κυλκή. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Νικολαίδη που μα περιμένει στην περιοχή για να δούμε, Χρήστο, καταρχά, πόσοι άνθρωποι είναι εκεί, κάτω από ποιε συνθήκε διαβιούν και, βέβαια, αν υπάρχουν και αντιδράσει από την τοπική κοινωνία. Καλησπέρα σας από τη Νέα Καβάλα. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά στον προσφυγικό καταβλισμό. Έναν καταβλισμό ο οποίος δεν έχει απολύτως καμία σχέση με μια παρόμοια εγκατάσταση, καθώς ήταν ένα αεροδρόμιο για την τοπική αερολέσχη. Μέχρι το 2016. Το 2016 φτιάχτηκε εδώ αυτή η δομή προκειμένου να ανακουφίσει και να αποσυμφορήσει την ειδωμένη, θα θυμάστε φυσικά όλοι, τις ε, ε, απάνθρωπες σκηνέ που είχαμε καταγράψει τότε στην περιοχή εκείνη. Ε, το ζήτημα είναι ότι εδώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν περίπου 1200 άτομα που κατοικούσαν όμως σε οικίσκους, κλιματιζόμενου μάλιστα, χωρί να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στέγαση. Εδώ όμω, τι τελευταίε τρει-τέσσερι ημέρε, φτιάχτηκε ουσιαστικά ένα νέο καταβλισμό και διπλασιάστηκε η χωρητικότητα. Περισσότερα από χίλια άτομα υπολογίζουμε ότι βρέθηκαν εδώ τι τελευταίε μέρε, ανεβάζοντα τη συνολική χωρητικότητα στα περίπου 2.000 άτομα. Βέβαια, δεν είναι μόρια εδώ. Σίγουρα σε καμία περίπτωση οι συνθήκε διαβίωση δεν θυμίζουν σε τίποτα τι συνθήκε που υπάρχουν στο ακριτικό νησί. Όπω μα λένε χαρακτηριστικά πολλοί τους του πρόσφυγε. Εκεί η κατάσταση ήταν αβίωτη. Ωστόσο και εδώ, με το δεδομένο ότι οι νέοι πρόσφυγε που ήρθαν χθε και σήμερα είναι αναγκασμένοι να εγκατασταθούν στι σκηνέ τη ΥΠΑ τη αρμοστία του ΟΗΕ, που δεν του προφυλάσσουν από τι ψηλέ θερμοκρασίε, η κατάσταση αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι και ιδανική. Μέσα σε αυτό το πάζλ των εικόνων θα πρέπει να προσθέσουμε και τι αντιδράσει τη τοπική κοινωνία. Ο συγκεκριμένο καταβλισμό, τον οποίο βλέπετε στα πλάνα σα, απέχει μόλι 200 μέτρα από τον οικισμό Τη Νέα Καβάλα. Δηλαδή, πρόκειται για μια ελάχιστη απόσταση από κατοικημένε περιοχέ. Και αυτό είναι λογικό να προκαλεί μια σειρά από προβλήματα. Όπω μα καταγγέλουν πολλοί από του κατοίκου, έχουμε μικροεγκληματικότητα. Και ε, έχουμε στοιχεία τα οποία του ενοχλούν. Οι υδάτινοι πόροι δεν φτάνουν, δεν επαρκούν για του μόνιμου κατοίκου και πολλοί φοβούνται ότι αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τι ελλείψει που υπάρχουν στον εξοπλισμό του Δήμου, θα προκαλέσει μία σειρά από προβλήματα. Η περιοχή μα, όπω λένε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να αντέξει έναν τόσο μεγάλο Μάλιστα, πληθυσμό. Το σχέδιο, πάντω, χρήστο είναι να μείνουν και οι άνθρωποι για λίγε ημέρε και μετά να πάνε και σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τον Εδώ χρήστο. θα μου επιτρέψει ναι. να προσθέσω ότι ε, ε, όταν το 2016 είχε γίνει αρχικά η δομή αυτή, τότε οι αρμόδιε αρχέ είχαν πει ακριβώ το ίδιο πράγμα στου τοπικού Δήμου. Ότι δηλαδή η εγκατάσταση αυτή Είναι... θα λειτουργήσει μόνο για λίγου μήνε και τα ήδη έχει συμπληρώσει τρία χρόνια. Σε επόμενε ημέρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη.